Ya visto Sinaí, fútbol, ήμουν σε βαθμό συνάδελφο, να τιμήσουμε και να αποτιμήσουμε το δημοσιογραφικό κλίστρο όπως καταγράφεται σε ακόμα ένα βιβλίο. Το πάνελ των εισηγητών, πέραν του μιλούντος που έχω δει τώρα και συντονιστής και εισηγητής, αποτελούν η κυρία Καλλιόπη Αγαπίου Ιωσήφιδου, διδάκτορ του Πανεπιστημίου της Ελλάδας, επίκουρη καθηγήτρια πολιτικής επιστήμης και κάτοχος Ευρωπαϊκής Έδρας Τζάκου Μονέτ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Και ο Μιχάλης Παρασκευάς, δικηγόρος και ακτιβιστής ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ταπεινότητά μου για όσους δεν με γνωρίζουν, είμαι ο Γιώργος Φράγκος, πρόεδρος της Ένωσης Συνεχτών. Και έχω την τιμή να έχω συμμετέχω στο ίδιο συμβούλιο που συμμετέχει ο Αγγλός Μάριος. Λοιπόν, αλλάζω σκούφο και γίνομαι ο πρώτος συζητητής, θα πάω στο βήμα. Πολύ διαπληκτικό. Αυτό που λέμε είναι νεποτισμός. Είμαι στενός συγγενής με τον πρόεδρο της Ένωσης Συντάκτων. Αυτό που πρέπει να είναι συγγενής. Κανόνισα τον εαυτό μου. Σαν τον Οδυσσέα. Κανένα μυστικό να πω ότι ο Μάριος Δημητρίου είναι ένας δημοσιογράφος παλαιάς κοπής. Τα κείμενα του είναι χειροποίητα, αυθεντικά, φτιαγμένα με μεράκι, φροντίδα και αγάπη. Τα κείμενα του είναι καλοδουλεμένα, προσεγμένα και στρωτά. Είναι κείμενα που τέρπουν τον ευαισθητοποιημένο και ψαγμένο αναγνώστη και τον τέρπουν ποικιλόμορφο. Πρώτα απ' όλα αισθητικά, αλλά και θεματικά και κοσμοθεωρητικά για την όλη φιλοσοφία που τα διέπει. Όπως σημειώνω και στον πρόλογο του βιβλίου που παρουσιάζουμε απόψε, η γραφή του Μάριου Δημητρίου είναι απαλή και ευαίσθητη σαν βελούδινο ρούχο. Είναι συνάμα μια γραφή απέριπτη, λυτή, καλοσμιλεμένη και ουσιαστική. Όμως, η κυριότερη αρετή της γραφής του είναι η ιδιωματικότητά της. Ο Μάριος δηλίζει μέσα του ό,τι γράφει. Έτσι καταφέρνει να συγκινεί τον αναγνώστη, διότι πρώτα συγκινείται ο ίδιος. Τα κείμενα του Μάριου Δημητρίου δεν διακρίνονται μόνο για το συγγραφικό τους επίπεδο, για την αρτιότητα της γλώσσας τους και την εκφραστική τους σκληρότητα. Διακρίνονται και για την υψηλή θεματογραφική τους στόχευση. Οι θεματικές επιλογές του Μάριου Δημητρίου καθορίζονται από το ήθος, την ευαισθησία, τον αλτρουισμό, τη δημοκρατικότητα και την ανοιχτομυαλοσύνη του. Και αν δεν είσαι ο ίδιος, βαθύτατα δημοκράτης, βαθύτατα ανθρωπιστής, βαθύτατα ιδεολόγος, δεν μπορείς να αναδείξεις μέσα από τα κείμενά σου ούτε τη δημοκρατική ευαισθησία, ούτε την ουμανιστική αλληλεγγύη, ούτε την αγνότητα της εξυπηρέτησης ιδεών, ιδανικών, αρχών και αξιών. Όλα αυτά βέβαια, ο καλός φίλος και συναδέλφος Μάριος τα πετυχαίνει πέρα για πέρα και οι λόγοι είναι προφανείς. Ο Μάριος, πρωτίστως μέσα από τα χρονογραφήματά του, είναι ένας ανατόμος του σύγχρονου κοινωνικού γίγνεσθε στον τόπο μας. Η κοινωνική υφή, η κοινωνική ανάλυση και η κοινωνική ευαισθησία έχουν προεξάρχουσα σημασία σε όλα τα κείμενά του. Ο Μάριος γράφει κατά πρώτο λόγο για τους αντικειμένους, τους περιφρονημένους, τους περιθωριοποιημένους και αφανείς ήρωες της ζωής, μέσα από τις διαφορετικές, ατομικές, προσωπικές ιστορίες που καταγράφει, αναδεικνύονται όμως κοινωνικά φαινόμενα, κοινωνικές καταστάσεις και κοινωνικές τάσεις. Ο Μάριος δεν γράφει όμως μόνο για τους αφανείς. Γράφει και για τους επιφανείς και το πράττει με έναν τρόπο μοναδικό, αυθεντικό και πρωτότυπο. Είτε αναφέρεται σε πολιτικούς, είτε αναφέρεται σε θεσμικούς αξιωματούχους, σε καλλιτέχνες και άλλους, το κάνει με φαντασία, ευθύτητα
απλότητα και απόλυτη ειλικρίνεια χωρίς ίχνος επιτίδευσης. Η γραφή του Μάριου Δημητρίου είναι προσωπική. Έχει δηλαδή αποκτήσει προσωπικό ύφος, στυλ, τόνο, επιλεγμένες και αναγνωρίσιμες θεματικές. Επιλεγμένες και αναγνωρίσιμες οπτικές γωνίες θέασης προσώπων και καταστάσεων. Κανένας τόπος όπου δοκιμάζεται η ανθρώπινη υπόσταση δεν αφήνει μια συγκίνητο τον Μάριο. Έτσι δεν τον αφήνει μια συγκίνητο ούτε η διεθνή συνδυσιογραφία. Ειδικά εκεί όπου παραβιάζονται βασικά ανθρώπινα δικαιώματα όπως η ελευθερία λόγου, έκφρασης, εργασίας, περίθαλψης κλπ. Ο Μάριος εξανίσταται και αντιδρά δια της γραφής του. Ο καλός φίλος και συνάδελφος απεχθάνεται τον ολοκληρωτισμό οποιασδήποτε μορφής, είτε αυτός αφορά εντός εισαγωγικών αριστερά, είτε αφορά πάλι εντός εισαγωγικών δεξιά καθεστώτα. Για να χρησιμοποιήσω ένα μάλλον αδόκιμο όρο. Βέβαια, για τα αριστερά καθεστώτα, Μάριε, ως πρώην Εδωλόπουλος στην Τερίνια της δεκαετίας του 80, έχεις μια ιδιαίτερη ευαισθησία και είναι και αυτό απολύτως κατανοητό. Όλοι απεχθανόμαστε τα παρέα μας πάθη. Ο Μάριος αγκλείται τη θεματογραφία των χρονογραφημάτων του και από τις υποθέσεις που άγονται ενώπιον της δικαιοσύνης του. Και από το αστυνομικό δελτίο, από υποθέσεις του ποινικού κώδικα, από εγκλήματα. Μέσα από όλα αυτά όμως δεν ψάχνει τον εύκολο εντυπωσιασμό, αλλά ανθρώπινα δράματα, ανθρώπινες τραγωδίες. Καθιστώντας έτσι τους αναγνώστες του πιο ανθρώπινους, αλλά και πιο ανθρωπιστές. Τίποτε το ανθρώπινο δεν είναι ξένο προς την θεματογραφία του Μάριου Δημητρίου, ακόμα και ο θάνατος. Έτσι, μιλά απλά και λιτά για τον θάνατο οικείων προσώπων, συναδέλφων του, φίλων, και το πράττει χωρίς μαντεοπονίες ή αμπελοφιλοσοφίες, αλλά με τον κεφάλαιο και γήινο τρόπο του. Και αυτό ισχύει είτε μιλάει για τον θάνατο του παππού του, είτε για τον θάνατο του Τάσου Παπαδόπουλου, είτε για τον θάνατο καλών συναδέλφων όπως ο Δημήτρης Ανδρέου ή ο Μαναγιώτης Πασχάρης. Εύχομαι στον φίλο Μάριο να είναι καλοτάξιδο το νέο του βιβλίο και ήθε ο δημιουργικός του ίστρος, η φλόγα που θερμαίνει την καρδιά και την πένα του, να μην σβήσει ποτέ και να συνεχίσει να μας δίνει κείμενα απαράμιλης ομορφιάς και απροσμέτρητης ανθρωπιάς. Ευχαριστώ. Ήταν στις πρώτες συναντήσεις που είχα πάει ασχολούμενοι με τα ανθρώπινα δικαιώματα,
στις συναντήσεις που έκανε η οργάνωση Stop Trafficking για την εμπορία ανθρώπων. Και εκεί ήταν ο Μάριος πάντοτε σιωπηρός και μετά έβλεπα ένα άρθρο πλήρως τεκμηριωμένο σε ένα βάθος απίστευτο και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Αυτός ήταν ο τρόπος με τον οποίο γνώρισα τον Μάριο και ομολογώ ότι όταν με κάλεσε για να μου δώσει το βιβλίο να το σχολιάσω, θεώρησα ότι θα βρίσκα αυτά τα κείμενα μέσα, αλλά δεν είναι αυτά, έχει μερικά, αλλά δεν είναι αυτά. Υποσχέθηκε ότι θα βγάλει άλλο βιβλίο για να τα γράψει. Χρειάζεται ξεχωριστό βιβλίο. Βεβαίως, χρειάζεται ξεχωριστό βιβλίο. Λοιπόν, θα σας πάρω λοιπόν σε αυτό το ταξιδιάρικο ύφος σε τρεις ενότητες. Η πρώτη είναι αυτή που σας μίλησα για την εμπορία ανθρώπων. Η δεύτερη αφορά την ικανότητα του Μάριου να θέλει να προσεγγίσει τα θέματα με μια σφαιρικότητα και να θέλει να μπει και να μπορεί να διεισδύει στην άλλη πλευρά για να μπορεί να δει πώς μπορούμε να δούμε τα πράγματα με ένα ολοκληρωμένο τρόπο. Και τρίτο, τη σκέψη του για την ελευθερία. Λοιπόν, στο πρώτο που αφορά την εμπορία ανθρώπων, έχει μέσα αρκετά κείμενα. Εντύπωση μου έκανε το κείμενο «Κρυφτούλη με τους σωματεμπόρους», όπου το κρυφτό μεταξύ κλέφτες και αστυνόμους που παίζαμε όλοι παιδιά, μόνο που στην περίπτωση των σωματεμπόρων κυνηγημένοι ήταν οι αστυνομικοί περισσότερο παρά οι σωματέμποροι. Και πηγαίνει πάρα πέρα ο Μάριος για να καταθέσει κάτι που δεν προσέχουν πολύ μέχρι το τέλος, το πώς χάνονται υποθέσεις καταδίκης των σωματεμπόρων μέσα από τα τερτύπια της δικαιοσύνης και κυρίως μέσα από την καθυστέρηση απόδοσης της δικαιοσύνης. Πάρα πολύ απλό. Χρονοτηρούμε, χάνονται τα τεκμήρια, φεύγει ο κόσμος, ούτε γάτα ούτε ζημιά. Γι' αυτό και είμαστε μια χώρα όπου ανθούσε το εμπόριο της σωματεμπορίας και είχαμε για πολύ μεγάλο διάστημα μηδέν καταδίκες. Σήμερα έχουμε, ίσως να τις μετράμε στα δάχτυλα του ενός χεριού. Το δεύτερο θέμα που πραγματεύεται γύρω από τέτοια ζητήματα είναι το θέμα της πορνείας και μιλά για την πορνεία που δεν ήταν για την Ραχέλ. Πάλι λοιπόν να ζητά τα κοινωνικά αίτια και το πώς μια γυναίκα, ένα νεαρό κορίτσι μάλλον τότε, από την Ιρλανδία, στα 15 του, σπρώχνεται στην πορνεία και πώς καταφέρνει να ξεφύγει από αυτό το, από αυτή την κόλαση, θα έλεγε κανείς. Μιλά επίσης για τη συνάντησή του με την Μόνα, τη δημοσιογράφο από την Αίγυπτο, που μιλά για τον ακροτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων στο μουσουλμανικό κόσμο. Και αυτό είναι επίσης μια συγκλονιστική κατάθεση που είναι, θα έλεγα, και παιδαγωγικός, αλλά και δείχνει το πώς μπορούμε να αντισταθούμε σε αυτά τα φαινόμενα και να τα υποβοηθήσουμε. Αναγνωρίζει επίσης το θέμα της, θα έλεγα, συγκλονιστικό θέμα με τα οξέα που πετάνε στα πρόσωπα των γυναικών σε πάρα πολλές χώρες ακόμη, με αποτέλεσμα να παραμορφώνονται οι γυναίκες και το αποδίδει στο μίσος που μπορούν να έχουν και κυρίως στις άνισες σχέσεις μεταξύ ανδρών και γυναικών σε ορισμένες χώρες που είναι δραματικές. Και τέλος, από το 2011, ο Μάριος αγγίζει ένα θέμα που σήμερα έχει γίνει viral, όπως λέμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που αφορά την σεξουαλική παρενόχληση από σημαντικά δημόσια πρόσωπα. Έτσι, σήμερα βάλουμε το hashtag, όπως λέμε, MeToo, και μπορείτε να δείτε πόσες χιλιάδες έχουν βγει στο διαδίκτυο. Ο Μάριος έχει γράψει για αυτό το ζήτημα από το 2011 με τίτλο «Μια γυναίκα είπε όχι». Αυτά ήταν τα πρώτα που έτσι μου έκαναν εντύπωση από το έργο του.
Πάω τώρα στην δεύτερη θεματική και μου θύμισε λίγο αυτά που έμαθα δυστυχώς όχι από το δικό μας πολιτικό σύστημα. Έπρεπε όταν το πρώτο μάθημα που έκανα στο Πανεπιστήμιο στη Γαλλία μας έμαθαν ότι για τα κοινωνικά ζητήματα δεν παραδίδουμε τίποτα αν δεν έχει τες, αντιθές, σαντές. Δηλαδή θέση, αντίθεση, σύνθεση. Και πραγματικά ντράπηκα ότι για τον λόγο ότι στο δικό μας το σχολείο μαθαίναμε το σκέπτομαι και γράφω, πρόλογος, κυρίως θέμα και επίλογος. Το κάθε κοινωνικό θέμα έχει και άλλη άποψη, έχει και άλλη θέση. Άρα εμείς δεν μπορούσαμε σαν νεαρές φοιτήτριες, νεαροί φοιτητές να παραδώσουμε οποιοδήποτε γραπτό κείμενο χωρίς να αναφέρουμε τη μια θέση, τι λέει η αντίθετη θέση και πώς εμείς κρίνουμε τη μία και την άλλη για να καταλήξουμε με το συλλογισμό μας στην κατάληξή μας. Αυτό το είδα μέσα από τη γραφή του Μάριου και ομολογουμένως μου άρεσε. Και μου άρεσε όχι μόνο μέσα από τη γραφή του, αλλά γιατί και μέσα από τη στάση ζωής προχωρά σε αυτό ο Μάριος. Και πραγματικά θα ήθελα να σας προσκαλέσω να διαβάσετε το άρθρο του στον έγκλειστο από την άλλη πλευρά, όπου μιλά για τους έγκλειστους στο ψυχιατρίο της Αθαλάσσας, όπου πολύ εύστοχα διαγνώνει την άνηση σχέση που υπάρχει μεταξύ των στρατιωτών που είναι δίπλα και των έγκλειστων, που μπορεί να συναναστρέφονται, να γελούν κλπ, όμως η σχέση τους παραμένει άνηση. Και αυτή η άνηση σχέση οδηγά κάποια στιγμή κάποιον από τους στρατιώτες να περιλούσει έναν από τους έγκλειστους με μπογιά από το κεφάλι και να ξεκαρδίζεται στα γέλια. Και όταν το υπέδειξε στο Μάριο για να γελάσει κι αυτός και του είπε «Τι έκανες?» που προφανώς δεν περίμενε μια τέτοια αντίδραση, που δεν γέλασε ο Μάριος, νομίζω ότι λέει πάρα πολλά για τη στάση του ιδίου. Και είναι αυτό που είπε και ο Γιώργος Σαπράκος προηγουμένως, ότι είναι πάντοτε με τη μεριά των αδικημένων. Είναι πάντοτε με τη μεριά των αδυνάτων για να τους περασπίσει. Μας μιλάει επίσης σε αυτό το βιβλίο και για το υπερατλαντικό του φύλλο, με τον οποίο ταυτίστηκε στα παιδικά του χρόνια, τρεις μέρες με τον Σάλιγκερ, που είναι ο πρωταγωνιστής, ο νεαρός πρωταγωνιστής ενός βιβλίου που είναι αντικοφορμιστής, που δεν δέχεται να του λένε ότι έτσι πρέπει να κάνει χωρίς να του το εξηγήσουν και χωρίς ο ίδιος να το εγκρίνει, που νομίζω αυτό διακατέχει τον Μάριο από την εφηβεία και αυτό δεν έχει αλλάξει και νομίζω ότι σε αυτό παραμένει ένας έφηβος. Λοιπόν, και το τρίτο θέμα που σας υποσχέθηκα να σας μιλήσω για την ελευθερία. Ομολογώ ότι χαμογέλασα, γιατί σε πάρα πολλές πόλεις που τη χάνει να μεταβώ για επαγγελματικούς λόγους, κυρίως για επαγγελματικούς, γιατί προτιμώ να μην ταράζω εδώ όταν έχω διακοπές, γιατί οι κλειδονιές του έρωτα στον Έλβα. Απορεί ο Μάριος γιατί ο κόσμος θέλει να φυλακίσει την αγάπη του και δεν την αφήνει ελεύθερη. Γιατί θέλουμε να φυλακίσουμε την ελευθερία μας. Το βρήκα ένα πάρα πολύ υγιή προβληματισμό. Μετά μιλάω επίσης για τον πατέρα του και ήταν πάρα πολύ συγκλονιστικό γιατί ήταν ένας άνθρωπος, όπως το λέει ο Μάριος, δεν τον έχω γνωρίσει καθόλου, ο οποίος δεν τον έφτανε να σκέφτεται ελεύθερα, ήθελε να μπορεί και να εκφράσει ελεύθερα και δυνατά αυτό που πιστεύει. Και αυτό βέβαια αντιλαμβάνεστε το έχει δημιουργήσει κάποια προβλήματα στην κοινωνία που ζούμε και ιδιαίτερα σε παλαιότερες εποχές, παρόλο που νομίζω και σήμερα πάλι το φαινόμενο υπάρχει. Και κλείνω διαβάζοντας σας έναν απόσπασμα από το άρθρο του για τον Αντρέι Ζαχάροφ, που έχει δώσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει δώσει τα βραβεία για την ελευθερία
πνευματική ελευθερία είναι θεμελιακή στην ανθρώπινη κοινωνία. Ελευθερία για να παίρνεις και να δίνεις πληροφορίες. Ελευθερία για ένα ανοιχτό μυαλό διάλογο. Ελευθερία από το φόβο, την πίεση της εξουσίας και τις προκαταλήψεις. Μόνο η ελευθερία σκέψης αποτελεί εγγύηση κατά των μαζικών μύθων που στα χέρια δολερών υποκριτών και δημαγωγών μεταμορφώνονται σε αιματοβαμμένη δικτατορία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Ψηφίλου και καλώ τον Μιχάλη Παρασκευάστρο. Πολέμου τώρα, που την άλλη όμως
να δούμε τη θέση και την αντίθεση, όπως είπαμε πριν, και αυτό το πρόσωπο κατάφερες να αναδείξεις ότι πίσω από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι διέπραξαν ενδεχομένως τα εγκλήματα κρύβεται και ένα άλλο πρόσωπο. Ερχόμαστε στην Κύπρο. Το γεγονός ότι 20 χρόνια μετά το πραξικόπημα, εγώ δεν το ήξερα αυτό για να ειλικρινήσω, το διάβασα τώρα. Είχε υποστεί αυτό το προσωπικό, να το πω, μικρό δράμα το οποίο σε καθόρισε. Αυτό δεν κατάλαβα. Είναι και φαίνεται ακριβώς πλέον ότι το βιβλίο σου, τα χρονογραφήματα σου, τα οποία τα προηγούμενα χρόνια ήταν σε πολύ προσωπικό ύφος, ταυτίζομαι εγώ γιατί ήσουν πιο κοντά στην ηλικία μου τώρα, πιο συναισθηματικό, πιο βιωματικό και γράφεις στη σελίδα 54 για τους πραξικοματίες, αυτούς που σε συνέλαβαν και σε κακοποίησαν υπό την έννοια ότι σε φυλάκισαν και κινδύνευε τη ζωή σου, τιμήθηκες άκρια. Η πικρία που ένιωσες για αυτόν τον φίλο σου που νόμιζες ότι θα σταθεί και θα το κουβαλά μια ζωή και φαντάζομαι και εσύ το κουβαλά μια ζωή, όμως βλέπεις την οριμότητα, αγαπητέ φίλε Μαρία, και αυτό φαίνεται και μέσα από τη δουλειά σου, όπως το σημερινό βιβλίο που είναι το χρονογράφημα σου. Καταγράφεις 39 χρόνια μετά, το ένα ήταν 20 χρόνια μετά που εκφαίνεται ο χυμός. Φαίνεται μέσα από το χρονογράφημα σου 39 χρόνια μετά ότι πραξικοματία σε συγχωρώ. Δεν σου κρατώ κακία, ξέρω ότι με βλέπεις, ξέρω ποιος είσαι, ξέρεις ποιος είμαι εγώ και προχώρησες. Άφησες πίσω, χωρίς να ξεχνάμε το παρελθόν. Τούτον θεωρώ για μένα είναι πολύ καθοριστικό για το ποιος είσαι, αγαπητέ φίλε Μαρία, γιατί 16 χρόνια παιδί να έχεις υποστεί αυτό το τραύμα, φαντάζομαι είναι καθοριστικό για την πορεία που θα ακολουθήσει τη ζωή σου. Και εσύ ακριβώς έκανε πράξεις το αντίθετο, ακριβώς αντίθετο με αυτό που έκανε ο φίλος σου ή αυτός που νόμιζε ο φίλος σου. Που πολλοί φυσικά δεν έχουν το θάρρος. Εσύ όμως είχες το θάρρος, αγαπητέ φίλε Μαρία. Και ακριβώς επλήρωσες, χωρίς να πω περισσότερα, αυτή σου τη στάση. Μέσα στο χρονογράφημα έχω σημειώσει κάποια κείμενα. Μπορεί κάποιος να δει μια φιλοσοφική ματιά ανάλυσης της ζωής. Υπάρχει ένα κείμενο που ονομάζεται «Ο πορνόγερος», που ακριβώς προβοκατόρικος τίτλος, ακριβώς όμως εσύ ήσουν στην πρώτη καθεδρία για να σπάζουν αυτά τα ταμπού και την ελευθερία και πραγματεύεσαι την ελευθερία, τον έρωτα, το πώς ακριβώς τα ταμπού της κοινωνίας. Από την άλλη, δεν θα ακριβωρίσω, ασχολήσετε με κάποια πιο πεζά, όπως το κείμενο με τον Ρονάλτο που έχασε το πέναλτι, τον Κριστιάνο Ρονάλτο, ότι είναι μια μικρή ήττα η οποία όμως χρειαζόμαστε αυτήν τις ήττες. Το γεγονός που ανέφερε να φέρει η κυρία Διώση προηγουμένως ή ο Γιώργος Φράγκος, το γεγονός ότι μιλάς για τον πατέρα σου που έχασες λίγες ώρες προηγουμένως και αντιμετωπίζεις το θάνατο του ίδιου σου του πατέρα και δεν έχεις πρόβλημα να μοιραστείς αυτές τις σκέψεις, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είπε και ο Γιώργος ο Φράγκος ότι έχεις μέσα σου, είσαι εναντίον όλων των ολοκληρωτικών καθεστώτων, έχεις το πολιτικό στίγμα, δεν είσαι φανατισμένος και αυτό φαίνεται μέσα από τα χρονογραφήματα σου, όμως από την άλλη είσαι ξεκάθαρος. Και φαίνεται μέσα από τη γραφή σου αυτό το πράγμα, ειδικά για τα καθεστώτα, αυτά που θεωρούνται κάποιοι τα σταλινικά καθεστώτα, να το πούμε ξεκάθαρα. Επανειλημμένος μπορεί να έρθει κάποιος κείμενα. Όμως, σε αυτό το σημείο είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δεν κρύβεσαι. Γιατί είναι πολύ εύκολο. Γιατί υπάρχει μονοπόλιο της προοδευτικότητας από αυτό το φάσμα της πολιτικής. Και είναι σημαντικό να αναδεικνύεται ότι κανένας δεν έχει το μονοπόλιο. Και καμιά πτέρυγα, να το πω έτσι. Ήσουν, και φαίνεται μέσα από τα χρονογραφήματα σου, αγαπητέ φίλε Μάριε, ότι ακριβώς δεν διστάζεις να
να αναδείξεις ζητήματα τα οποία κανένας δεν τολμά. Θέματα ναρκωτικών, θέματα λεγόμενων ναρκωτικών, έτσι, το θέμα της κάνατης για παράδειγμα. Γι' αυτό άλλωστε βρίσκονται και ανάμεσα μας άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να σε επιλύσουν, που βοήθησες να αναδείξουν μέσα από τα, να αναδείχτουν μέσα από τα κείμενα σου οι θέσεις τους, γιατί δεν μπορείς να βρεις άλλο πεδίο να τα πεις αυτά τα πράγματα, οι κατατρεγμένοι, οι περιθωριοποιημένοι, οι μετανάστες, οι πρόσφυγες, οι όλοι αδύναμοι, πόσες φορές πήγαμε στη Μεγόρια να βοηθήσει την Ομάρια, στο ψυχιατρίο. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε the voice of the voiceless. Είναι η φωνή, αυτό που δεν έχουν φωνή. Αυτό σε ρώτησε, αγαπητέ μου φίλε Μάριε. Και εγώ εύχομαι να συνεχίσεις δυνατός. Σε βλέπω ότι είσαι ακμαίος. Εύχομαι να συνεχίσεις με το ίδιο πάθος και να μας προσφέρεις ακόμη περισσότερα χρονογραφήματα και να είσαι η φωνή για αυτό που δεν έχω φωνή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τώρα τον Μιχάλη για την τοποθέτησή του. Και τώρα ήρθε η ώρα να ακούσουμε τον ίδιο το τιμόμενο συγγραφέα απόψε, τον Μάριο Δημητρίου, σε μια αντιφώνηση στα όσα ακούστηκα. Και πώς σας ασχολείτε. Ευχαριστώ, Γιώργο. Εγώ θα προτιμήσω να μιλήσω από εδώ. Δεν έχω την ειδήσει να μιλήσω από καθένας. Διχύντας δεν μου την πάρω. Λοιπόν, ευχαριστώ όλους εσάς που είστε εδώ απόψε και βέβαια ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Γιώργο, τον Φράγκον, την καθηγήτρια, καλή Ιωσήφιδου και τον φίλο τον Μιχάλη τον Παρασκευά, που είναι δίπλα μου αυτή τη σημαντική για μένα στιγμή και μοιράζονται μαζί μου το ταξίδι της παρουσίασης του βιβλίου που έχετε στα χέρια σας. Όλα αυτά τα χρονογραφήματα διηγούνται ιστορίες αμέτρητων ανθρώπων, αλλά την ίδια στιγμή διηγούνται βέβαια και την δική μου ιστορία. Εύχομαι το βιβλίο να διαβαστεί με ενδιαφέρον και όπως έγραψα στην έκδοση του προηγούμενου, εναποθέτω τις ελπίδες μου στην, από μια άποψη ανανεωτική ιδιότητα της λύθης. Στο ενδεχόμενο δηλαδή οι αναγνώστες να έχουν ξεχάσει αυτές τις ιστορίες, έστω και αν τις διάβασα στη σπίτι μου. Αυτό βέβαια αντιστρατεύεται τη θέση που διατυπώνω στο προλογικό κείμενο του παρόντος βιβλίου για τον μάταιο αγώνα του χρονογράφου και του χρονογραφήματος ενάντια στο πεπρωμένο της λύθης. Αλλά έτσι κι αλλιώς η έκδοση ενός βιβλίου με κείμενα γραμμένα σε εφημερίδες είναι μια αντιφατική διαδικασία. Γιατί αφορούν εφήμερα δημοσιεύματα που πεθαίνουν τη μέρα της δημοσίευσής τους, αλλά που εντούτοις φιλοδοξούν να έχουν μια μικρή αθανασία, να επιβιώσουν δηλαδή λίγο περισσότερο στο μυαλό κάποιων αναγνωστών. Θέματα που με απασχολούν εντονότερα στο πρώτο μέρος του βιβλίου, δηλαδή στα χρονογραφήματα από το 2007 μέχρι 2010, είναι ο θάνατος. Είναι η φθορά του χρόνου, ο μισογυνισμός, η έμφυλη βία αντρών σε βάρος γυναικών, πολλά από τα οποία γράφτηκαν μέσα από το αστυνομικό ρεπορτάζ, όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, μέσα από εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου, αλλά και μέσα από εγκλήματα ολοκληρωτικών καθεστώτων. Ιδιαίτερο χρώμα έχουν τα κείμενα που έγραψα κατά την παραμονή μου στο Λονδίνο το 2007-2009, με επίκεντρο τους ανθρώπους της Κυπριακής Παροικίας και τη μοναξιά αυτού που είναι και νιώθει ξένος σε μια μητρόπολη του εξωτερικού, όπως είναι το Λονδίνο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Κοιτάζοντας προς τα πίσω, μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, διαπιστώνω ότι εκείνο το χρονικό διάστημα το γράψιμο μου ήταν πιο προσωπικό, αν μπορώ να το πω έτσι, αποτυπώνει τη δική μου προσωπική ματιά και συναισθήματα πάνω σε προσωπικές εμπειρίες από την καθημερινή, ιδιαίτερα την επαγγελματική μου ζωή. Να σας διαβάσω τώρα ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το χρονογράφημα του Μάρτη 2008 στη σελίδα 52 με τίτλο στο αγγλικά τον εγγραψά «Mind the gap between the train and the platform».
φυσικοί και κανένας δεν μου λέει καλή νύχτα. Είναι όντως μια αλλαγή μετά από 25 χρόνια στο Ολύμπους της Λευκωσίας, ένα γυμναστήριο στη Λευκωσία, όπου γυμναζόμουν με τον Ανδρέα Παπαδόπουλο, τον Λευτέρη, ο Λευτέρης είναι εδώ ο παρελθόντος, τον απόψε, τον Ευρυπίδη και τους άλλους της παρέας, σαν να ήμασταν στο σπίτι μας. Φέρνω τώρα στο μυαλό μου εκείνους τους Ουκρανούς που τους τελευταίους μήνες γυμνάζονταν την ίδια ώρα με εμάς και που έφευγαν επίσης με τις καληνύχτες τους χωρίς ανταπόδοση. Σκέφτομαι ότι είμαι τώρα ο Ουκρανός της υπόθεσης. Αλλά ξέρετε κάτι, αυτό δεν με ρίχνει. Αντίθετα με ανακουφίζει αφροζόγητα. Στο Fitness First του Λονδίνου, είναι το όνομα του γυμναστηρίου, όπου για να πω πρέπει να περάσω την κάρτα μου από ηλεκτρονικό έλεγχο μπροστά από μια σειρά μελών του προσωπικού ομοιόμορφα ντυμένων με τη στολή της εταιρείας, δεν μπορώ βέβαια να κουβεντιάσω με κανέναν, παραδείγματος χάρη για την εκλογή Χριστόφια στην Προεδρία της Κύπρου, για τον Μάρτιο 08. Εδώ, σε αυτή την τεράστια ορόφωτη σάλα, με τα αμέτρητα μηχανήματα και τις τηλεοπτικές οθόνες, γραμμή τη μια δίπλα στην άλλη, ψηλά στο ταβάνι, μου είναι πιο οικεία τα σίδερα που σηκώνω ή τραβώ από τους τύπους που γυμνάζονται μαζί μου και κινούνται στο χώρο ανέκφραστοι και αμίλητοι, με τα μικρόφωνα στα αυτιά και τα μάτια στις τηλεοράσεις, λες και δεν έχουν κανέναν άλλο γύρω του. Αυτό το βλέπουμε τώρα και τα δικά μας τα γυμναστήρια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αρχίζω και εγώ να συνηθίζω αυτή την παράνοια του κλεισίματος. Και έτσι ενώ δουλεύω με τους κοιλιακούς ή τους δικέφαλους, πλάθω ανενόχλητος ιστορίες με τον νου μου. Γράφω άρθρα, επεξεργάζομαι θέματα για ρεπορτάζ. Γενικά μιλώ πολύ περισσότερο με τον εαυτό μου τελευταία από όσο με οποιοδήποτε άλλο. Και είναι μια ευκαιρία να τον γνωρίσω ακόμα καλύτερα. Μπαίνω στο σταθμό του Power Screen. Με την κυλιόμενη ηλεκτρική σκάλα κατεβαίνω στα έγκατα της γης, στα έγκατα της πόλης. Μια άλλη υπόγεια διαδρομή με την αγαπημένη μου και οικία πια, η Κατήβιλαϊ, τη σιδηροδρομική γραμμή με το μπλε χρώμα που διασχίζει το βόρειο Λονδίνο, περνά από το κέντρο και καταλήγει στο Χίθρο. Το όχημα προβάλλει από τη σκοτεινή σύραγγα σαν ένα ανυπόμονο γιγαντιαίο σκουλίκι και σταματά μπροστά μου με ανατριχιαστικούς τριγμούς. Τα βαγόνια είναι μισογεμάτα και ανεβαίνω σε αυτό με τον λιγότερο κόσμο. Κάποτε βέβαια η επιλογή μου λειτουργεί στη βάση μιας περίεργης παρόμοισης, περισσότερο φωτογραφικής, ανάλογα δηλαδή με το ποιο πρόσωπο από αυτά που ήδη βρίσκονται στο τρένο μου φαίνεται ενδιαφέρον. Για να μην το λαμβάω προς το τέλος, να μην το εξαντλήσω, μια ρομποτική γυναικεία φωνή υπενθυμίζει σε αυτούς που κατεβαίνουν «Mind the gap between the train and the platform». Οι πόρτες κλείνουν με ξερό πρώτο και η αμαξοστοιχεία αναπτύσσει ταχύτητα. Το ρομπότ αναγγέλει τον επόμενο σταθμό, «Wood Green», και ύστερα τον επόμενο και όλους τους άλλους. «Mind the gap between the train and the platform». Προσέχω το κενό μεταξύ του τρένου και της πλατφόρμας. Το ρομπότ δεν είναι προγραμματισμένο να προειδοποιήσει για οποιοδήποτε άλλο κενό στο ταξίδι που άρχισε πριν καιρό και ελπίζω να κρατήσει για πολύ. Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου, από το 2010 περίπου μέχρι σήμερα, αποστασιοποιούμε σιγά σιγά από τον εαυτό μου, αν μπορώ να το θέσω έτσι, και κάνω επίκεντρο τους άλλους. Και ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες μέσα στην κυπριακή κοινωνία που υφίστανται εκμετάλλευση και κακομεταχείριση όπως είναι οι μετανάστες και πρόσφυγες και οι αλλοδαπές γυναίκες, θύματα σωματεμπορίου. Αλλά και άλλες συμπολίτες μας όπως οι μονογονείς, οι χωρισμένες γυναίκες και πολλοί άλλοι. Είναι τα χρόνια που οι μη κυβερνητικές οργανώσεις υπεράσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναφέρω ενδεικτικά και όχι τυχαία την κίνηση για ισότητα, στήριξη, αντιρατσισμό, την ΚΙΣΑ, το Σάκρου στο Τράφικινγκ και το Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, όπως και η ανεξάρτητη θεσμή ελέγχου της εξουσίας και παρέμβασης στα κοινωνικά δρόμενα.
Γραφείο Επιτρόπου Διοίκησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, αλλά και το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο. Κάνουν εντονότερη τη δράση τους, δράση κατοχυρωμένη μέσα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, που την καλύπτω αδιάλειπτα περισσότερο με ρεπορτάζ αλλά και με άρθρα σε στήλη μου εξ αφορμής. Το ενδιαφέρον μου αυτή την περίοδο εστιάζεται και στις αξιόλογες πρωτοβουλίες κυβερνητικών τμήματων όπως το Γραφείο της Αστυνομίας για Καταπολέμηση της Εμπορίας Προσώπων και κρατικών λειτουργών στα Υπουργεία Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Εργασίας που συνεργάζονται αρκετά καλά με τους πιο πάνω ανεξάρτητους θεσμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Πάνω σε αυτό θα μπορούσαν κάποιοι φίλοι που είναι εδώ απόψε να μας επιβεβαιώσουν ή όχι στα σχετικά με αυτή τη συνεργασία που ανέφερα. Να μείνω μέχρι εδώ γιατί θέλω να μην μονοπολίσουμε εμείς τη βραδιά, να γίνει μια έτσι, συζήτηση ελπίζω παραγωγική μέσα από δικές σας ερωτήσεις, τοποθετήσεις, απορίες, εισηγήσεις. Να γίνει έτσι μια καλή παραγωγική ελπίζω απόψεων και σκέψεων. Πρώτα να σε ευχαριστήσω για την αντιφώνηση σου. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, όσοι θέλετε κάτι να ρωτήσετε τον Μάριο και διστάζετε, είναι καλή ευκαιρία να το κάνετε τώρα.